25 πόλει που έχουν δεσμευτεί να γίνουν κλιματικά ουδέτερε ω μέρο αποστολή των πόλεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσά του και η Καλαμάτα, πρόκειται να λάβουν περαιτέρω στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για φιλόδοξα έργα που σχετίζονται με το κλίμα. Μέσω του Horizon Europe, του βασικού προγράμματο έρευνα και καινοτομία, οι πόλει θα υποφεληθούν για να λειτουργήσουν ω κόμβοι καινοτομία, εφαρμόζοντα διάφορε λύσει. Για την πόλη τη Καλαμάτα, πρόκειται για την πρώτη χρηματοδότηση ύψου 600.000 ευρώ. Και ακουμπά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Όπω όλοι γνωρίζουν, η Καλαμάτα ανήκει στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια των 100 έξυπνων και κλιματικά οδέτερων πόλεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση έω το 2030. Η συμμετοχή τη πόλη μα στο... σε αυτή την ευρωπαϊκή αποστολή μα έδωσε τη δυνατότητα να καταθέσουμε πρόταση στο πρόγραμμα Πράσινα Σολία, Pilot Cities, λοιπόν, και μέσα από αυτό την πρόταση που καταθέσαμε, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 600.000 ευρώ, όπου έξι σχολεία στην παραλία, το, ένα συγκρότημα έξι σχολείων στην παραλία, θα τοποθετούν εκεί ε, ψηφιακέ εφαρμογέ Digital Twins, πλατφόρμα όπου θα ελέγχει την κατανάλωση αλλά και την παραγωγή ενέργεια. Ενώ τα παιδιά τα ίδια και το εκπαιδευτικό προσωπικό θα είναι αυτοί που θα χειρίζουν την πλατφόρμα και θα μπορούν να διαμορφώσουν τι πράσινε διαδρομέ από και προ το σχολείο. Αυτό είναι πιλωτικό πρόγραμμα. Η Καλαμάτα θα το εφαρμόσει και έχουμε την υποχρέωση μετά αυτό το πρόγραμμα να το παρουσιάσουμε στο Βερολίνο για την πρακτική που ακολούσε η Καλαμάτα για να συνεχίσουμε τι χρηματοδοτήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε, ότι μετά την επίσημη επιστοποίηση που έλαβε η Καλαμάτα κάποιε εβδομάδε πριν, τέσσερι εβδομάδε πριν, είναι η πρώτη χρηματοδότηση που λαμβάνουμε και πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσουν πολλέ ακόμα. Οι επιλεγμένε πόλει θα πρέπει να σημειωθεί πω θα περάσουν από μια επίσημη διαδικασία συμφωνία επιχορήγηση για να ικανοποιήσουν τα πρότυπα τη δέουσα επιμέλεια, ενώ θα λάβουν και άμεση υποστήριξη.